Εσείς τώρα ρίξτε την καταγγελία τώρα εκ του συνόλου. Ορίστε. Δεν είναι θέμα να ρίξουμε εμείς μια καταγγελία. Νομίζω ότι το συμπέρασμα βγαίνει από μόνο του. Καταρχάς παρακολουθούμε ένα κακοπαιγμένο θέατρο. Κατά τη γνώμη μας όλες αυτές οι διαφωνίες μέσα στην κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση, είναι διαφωνίες οι οποίες έχουν άλλους στόχους, δεν είναι επί της ουσίας. Γιατί το λένε αυτό, κυβέρνηση? Θα τα εξηγήσω. Θα το εξηγήσω, θα το εξηγήσω και μπορούμε να διαφωνήσουμε. Καθόλου κακοπροαίρετη, μια γνώμη θα πω και αν διαφωνήσουμε. Εντάξει, για θα εξηγήσω. Κατά τη γνώμη μας. Σεβαστό, αλλά. Δεν είναι κακό. Το θέατρο είναι τέχνη. Το θέατρο είναι τέχνη. Μην το πείτε. Όταν πει στον Αλγού ότι είναι θεατρίνο και μάλιστα πολιτικό. Κατά τη γνώμη μας. Ναι, για πολιτικό. Κύριε Οικονομέα, να σας πω κάτι. Κύριε Οικονομέα, όταν εδώ μιλάμε. Δεν πειράζει. Α θίγεστε από αυτό που λέω εγώ και α μην θίγεστε από αυτό που θα ψηφίσετε μεθαύριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκυβέρνηση, τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στηρίζουν τον κύριο προσανατολισμό της κυβέρνησης. Αυτό το παιχνίδι των διαφωνιών ουσιαστικά έχει να κάνει πρώτον με τη προσπάθεια που κάνουν αυτά τα κόμματα πολιτικά να μην χάσουν και για τις επόμενες εκλογές, να δείξουν ότι τάχα διαφωνούν για το επόμενο πολιτικό σκηνικό, να καθησυχάσουν τον κόσμο και στο τέλος ακόμα και μια... Αν θέλετε, δεν πέρασε το ένα μικρό κομμάτι, δεν πέρασε το άλλο σε επιμέρους ζητήματα. Στην ουσία θα περάσει η ίδια γραμμή που λέει θεσμοθετώ φτηνούς εργαζόμενους. Από την άλλη σου λέει όμως αγωνιζόμαστε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Κοιτάξτε κύριε Οικονομέα, όταν αγωνίζεσαι... Δεν είναι στην θέση που είσαστε εσείς που λέτε... Όταν αγωνίζεσαι, κοιτάξτε, όταν αγωνίζεσαι μέσα σε μια κυβέρνηση με την οποία έχει συμφωνήσει στη λογική των περικοπών και των δημοσιονομικών ελλημάτων και πειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι από τη μια μεριά θα ψηφίζεις αυτό που λέει κερδοφορεί ανταγωνιστικότητα, δηλαδή αποκρατικοποιήσεις, ξεπούλημα τα πάντα, και από την άλλη θα μου λες το ύψος της αποζημίωσης την ίδια στιγμή που στραγγαλίζεται συνολικά ο εργαζόμενος. Δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Δεν ισχύει. Δεν είναι κακό που παλεύουν για 2-3 πραγματάκια. Δεν είναι θέμα. Για 2 πραγματάκια μιλάμε. Είναι λέλαπα τα μέτρα. Δεν επειδή το λοιπόν αυτά τα 2-3 πραγματάκια δεν πρόκειται να σώσουν την πορεία των πραγμάτων, εμείς εκτιμούμε. Δεν βλέπω ότι σώνεται. Εντάξει, κύριε Οικονόμη. Κύριε Οικονόμη, εντάξει, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Εσείς θέλετε να δείξετε ότι διαφορείτε σε 3 μικρά, αλλά συμφωνείτε στο κύριο που οδηγεί τον κόσμο μαθηματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα επόμενα σε μια πορεία χειροτέρευση των όρων τη ζωή του. Έχετε κάνει την επιλογή σα. Πάντως να μην ξεχνάμε ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος. 10.000 εργαζόμενοι στο Βέλγιο και την κλείνει. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι αυτός είναι ο κόσμος. Και αυτόν τον κόσμο στηρίζεται. Αυτός ο κόσμος, κύριε Ιδόνη, επιβεβαιώνει. Τα λέγαμε το πρωί, η κατάσταση που επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι τραγική σε σχέση με αυτό. Επιβεβαιώνει λοιπόν αυτό. Δεν είναι, για να είμαστε τώρα ίσως στην εργασία. Επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα λαμόγια και η διαχείριση στην Ελλάδα ή οι συντάξεις που ανακάλυψαν τον τυφλόν είναι εδώ. Το είναι κρίση του καπιταλισμού στην Ευρώπη. Δεν διαφωνούμε. Όλες οι χώρες πάνε στην ίδια πορεία. Σήμερα για να κυριαρχήσουν οι επιχειρηματίες σημαίνει ότι ο κόσμος θα απολύεται, θα γίνεται φτηνός, θα καταργούνται συμβάσεις, γιατί αυτό διασφαλίζει την κερδοφορία τους. Άρα λοιπόν σήμερα όποιος δεν συγκρούεται με αυτό το δρόμο ανάπτυξης, και δεν είναι σωστό αυτό που λέει η κυρία Βαλαβάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή απαγκιστρώνει το μνημόνιο από τη Δανειακή Σύμβαση. Δεν είναι έτσι. Το μνημόνιο και τα μέτρα που εμπεριέχονται σε αυτά, με ή χωρίς μνημόνιο, γιατί με συγχωρείτε, οι εργασιακές σχέσεις και οι μισθοί έπεσαν μόνο τώρα με το μνημόνιο, έχουν αλλάξει πολλά χρόνια πριν. Ναι, αλλά δεν καταλάβατε τη διαφορά, κυρία Μπαλούρα. Μισό λεπτό, θα εξηγήσω τι κατάλαβα. Ναι, η πορεία της κρίσης που βαθαίνει σημαίνει ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα των δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν το μνημόνιο είναι συνδεδεμένο με τη Δανειακή Σύμβαση. Όταν ο άλλος δίνει τα λεφτά. Αλλά μπορεί να αποσυνδεθεί φυσικά. Όχι βέβαια. Και αν αποσυνδεθεί αυτό το μνημόνιο, κύριε Βαλαβάνη, και αν αποσυνδεθεί αυτό, και αυτό είναι η ευθύνη σας ο ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση του θα βάλετε ένα άλλο. Διότι όταν θα διαπραγματευτείτε τα λεφτά που παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πείτε με ποιους όρους θα τα πάρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τα δίνει αυτά τα λεφτά με απέτηση να μειωθεί το κόστος εργασίας και εσείς πρέπει να απαντήσετε
αν αυτό το κόστος θα το βάλετε Α, Β ή Γ. Αυτή είναι η γνώμη μας. Ουσιαστικά νομίζουμε, λοιπόν, παλεύουμε για ένα άλλο δρόμο, ναι, για τους εργαζόμενους επίσης της Ευρώπης. Πέστε τον και τον δρόμο. Πιστεύουμε ότι επειδή η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή. Μα δεν τον λέτε τον δρόμο. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε να υπάρξει ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πέστε το, κύριε Βαλβάνη. Θα μπορέσει να είναι το μήλο εκείνο που θα ρίξει είναι τελικά αυτό όλη το ακούσαμε κάθε Ελλάδα. Λοιπόν, κυρία Βαλβάνη, να τελειώσω λίγο, επειδή εμείς λέμε και το σχέδιο. Και αυτή είναι η διαφορά του ΚΚΕ. Είτε αυτό φαίνεται δύσκολο, είτε αυτό φαίνεται ότι χρειάζεται αγώνα και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Εμείς λέμε, λοιπόν, όχι, κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Οικονομέα, μέχρι αύριο το πρωί, λοιπόν, είναι αυτό. Να σας πω κάτι σήμερα. Σοσιαλισμός. Είναι και η δικιά μας άποψη, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο μέτωπο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που είναι επιτεκτικό να φτιαχτεί για τη σωτηρία της χώρας μπορεί να έχει στόχο το σοσιαλισμό. Παρακαλώ, κύριε Βαλβάνη, αυτή είναι η γνώμη σας. Εμείς λέμε το εξής όμως, ότι όσο σήμερα δεν απορρίπτεται αυτός ο δρόμος, όσο ο κόσμος ακούει αυτή τη λογική από τα κόμματα που προσπαθούν να του διασκεδάσουν την αγωνία και την ελπίδα του, ότι μπορεί με μερεμέτια να έρθει και να λύσει το πρόβλημα της επιβίωσης, της ζωής του, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην υγεία και στην παιδεία, τον κοροϊδεύουν. Εμείς, λοιπόν, του λέμε ευθέως ότι πρέπει να απορρίψει μέσα από τη σύγκρουση στους χώρους δουλειάς, να καταργήσει τα μνημόνια και τα μέτρα. Αν δεν απορρίψει αυτό το δρόμο ανάπτυξης, αν δεν διεκδικήσει με πλήρη πίστη στη δύναμή του και στο δικαίωμά του ότι αυτή η οικονομία πρέπει να περάσει στα χέρια του. Και αυτό έρχεται μέσα από την αποδέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμμερίζονται τις απόψεις σας. Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αν κρίνουμε και από τις τελευταίες εκλογές, δεν φαίνεται να συμμερίζονται. Το δεχόμαστε αυτό που λέτε, κύριε Οικονομέα, και εμείς το είδαμε, το εκτιμήσαμε, είπαμε και στο λαό ακριβώς και την θέση μας απέναντι σε αυτό και τον καλούμε κιόλας και τώρα. Και ο ίδιος να βγάλει και ένα συμπέρασμα από εκείνες τις εκλογές μέχρι σήμερα. Γιατί κοιτάξτε, η ζωή δίνει μια απάντηση. Πάντοτε κάνουμε συζητήσεις, ας πούμε. Ωραία είναι όλα αυτά που λέτε και εγώ συμφωνώ μαζί σας και να ανατρέψουμε το σύστημα και όλα αυτά. Είναι, αλλά είναι. Μέχρι να γίνει αυτό, έρχεται χειμώνα σε λίγο και δεν έχουν να βάλουν. Μα μέχρι να γίνει. Ακούστε, δηλαδή, το πρόβλημα σήμερα και που μπαίνει. Μπορεί να μείνουν και χωρίς συντάξεις. Να σας πω όμως, ο δρόμος που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή, είδατε ότι αλλάξανε 200 κυβερνήσεις με όλες τις συνταγές. Μία τεχνοκράτηση του κυρίου Παπαδήμου. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε τελικά αυτό που αντικειμενικά μπαίνει μπροστά στο να λύσουμε το καθημερινό μας πρόβλημα, μπαίνει αντικειμενικά το ζήτημα ποιος έχει την οικονομία και την εξουσία. Άσχετο αν αυτό μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Κύριε Γιακουμά, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, γιατί αντικειμενικά. Όχι, μου αρέσει, ναι, είμαι αντίθετος. Το δέχομαι. Το καταλαβαίνουμε ότι είστε ένα κόμμα που σαφώς υπηρετείτε. Δεν εντάξει. Όμως ο κόσμος. Όταν είναι ξάχαρο, σ' αρέσει το γλυκό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σήμερα αυτό μπαίνει αντικειμενικά. Και γι' αυτό υπάρχει και αδιέξοδο στη διαχείριση αυτών των προβλημάτων. Ωραία, σε όλες τις συνταγές και στο σύνολο της Ευρώπης τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Κυρία Μπαλούτη, λοιπόν, το όχι είναι αυτό. Ο εργαζόμενος πρέπει να πει όχι στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές επιτροπές στη γειτονιά, να μην περάσουν τα μέτρα. Θα δώσει τη μάχη του ενάντια σε αυτή την πορεία και είναι βέβαιο. Κανένας άλλος δρόμος, όπως και να τους λένε, που εντάσσεται στη λογική της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι προς όφελος του λαού. Καλή τα μέρα. Μέτρα είναι για να γλιτώσουμε την τραπεζίτες. Καλή μέρα, λοιπόν, αυτή τη μάχη θα δώσουμε και το κουκουέ θα παίξει.